Ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορές μεταξύ μιας cinema κάμερας και της κάμερας του κινητού μας? Μείνετε στο βίντεο για να δούμε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της κάθε κάμερας, καθώς και αν όντως η εικόνα είναι καλύτερη σε κάποια περίπτωση. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν να συγκρίνουμε την Blackmagic Pocket Cinema κάμερα με το iPhone 7. Θεωρούνται κάμερες οι οποίες είναι από τις καλύτερες στην κατηγορία τους. Για παράδειγμα, η Pocket Cinema κάμερα θεωρείται μια budget λύση για πολλές παραγωγές, μιας και έχει χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές ταινίες όπως είναι η ταινία Avengers ή το Mad Max, και είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο για κινηματογραφιστές, αν φυσικά συνδυαστεί με τα κατάλληλα accessories που χρειάζεται και αν φυσικά γίνει σωστή δουλειά στα χρώματα. Οπότε, αν δουλευτεί γενικά σωστά, μπορεί να έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και το τελικό αποτέλεσμα να μην διαφέρει πολύ από αυτό των μεγαλύτερων και πιο ακριβών καμερών. Από την άλλη, έχουμε το iPhone 7, το οποίο είναι κατά κύριο λόγο ένα κινητό για να παίρνουμε τηλέφωνα, να μπαίνουμε στο Instagram, βλέπουμε σταύρους τέχνης στο YouTube. Η κάμερα του όμως θεωρείται από τις καλύτερες που υπάρχουν σε κινητό. Οπότε πάμε να δούμε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της κάθε κάμερας. Ξεκινήσουμε πρώτα με την cinema κάμερα. Είναι η Blackmagic Pocket Cinema κάμερα, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές παραγωγές και στο Hollywood και γενικά σίγουρα σε κάποια ταινία που έχετε δει έχουν χρησιμοποιήσει αυτή την κάμερα. Πάμε όμως να μιλήσουμε για τα χαρακτηριστικά της. Μπορεί να κάνει καταγραφή σε Full HD ανάλυση και αυτή η καταγραφή γίνεται σε πάρα πολύ υψηλό bitrate. Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό που καθιστά cinema κάμερα είναι το μεγάλο dynamic range που διαθέτει. Διαθέτει 13 στόπες από dynamic range και αυτό το καθιστά να είναι ικανή να μπορεί να καταγράψει στην ίδια στιγμή τόσο σημεία με υψηλή αλλά και με χαμηλή φωτεινότητα. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό το οποίο την καθιστά cinema κάμερα και είναι, μπορούμε να πούμε, το selling point αυτής της κάμερας είναι ότι μπορεί να κάνει καταγραφή σε RAW και σε όλα τα είδη του ProRes 422. Αυτό σημαίνει ότι ειδικά στο RAW μας δίνεται πάρα πολύ μεγάλη ευελιξία στο color grading αλλά και γενικά δίνει μια παραπάνω ποιότητα στο βίντεο, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο ειδικά σε σετ που γυρίζονται μεγάλες ταινίες και η ποιότητα εικόνας είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε. Οπότε πάμε κατευθείαν στο δεύτερο. Η κάμερα είναι ένα iPhone το οποίο πιστεύω όλοι ξέρουμε, έχουμε δει κάποια στιγμή κάποια φωτογραφία ή κάποιο βίντεο από μια τέτοια συσκευή. Διαθέτει μια κάμερα με αισθητήρα 12 MP και μπορεί να κάνει καταγραφή έως και 4K στα 30 fps. Πάμε λοιπόν να δούμε μία με τις λήψεις. Πριν από αυτό όμως να σας πω ότι δημιούργησε ένα setup στο οποίο προσπάθησε τουλάχιστον και οι δύο κάμερες να έχουν σχεδόν το ίδιο framing. Φυσικά ο φακός του iPhone είναι πολύ πιο wide, όμως θα προσπαθήσω να το φέρω όσο πιο κοντά γίνεται για να μπορεί να γίνει η σύγκριση. Επίσης, αφαίρεσα όλα τα accessories που χρησιμοποιώ συνήθως με την Pocket Cinema κάμερα και έτσι άφησα μόνο την κάμερα και το σώμα της κάμερας και το φακό της. Στο θέμα του exposure τώρα, προσπάθησα να προσεγγίσω και στις δύο κάμερες το ίδιο exposure, έτσι ώστε να μην αδικήσω κάποια κάμερα στο dynamic range. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την σύγκριση της πρώτης δοκιμής. Στο αριστερό μέρος έχουμε το πλάνο από το iPhone, ενώ στο δεξί μέρος βλέπουμε το πλάνο από τη cinema κάμερα. Η πρώτη μεγάλη διαφορά που βλέπουμε είναι στο dynamic range. Στην περίπτωση του iPhone έχουμε πολλά σημεία πάνω στον τοίχο, ο οποίο είναι απόλυτο άσπρο, και πολλά σημεία στα φύλλα, τα οποία είναι το απόλυτα μαύρο. Όμως στη cinema κάμερα έχουμε διασώσει πάρα πολλές πληροφορίες τόσο στον τοίχο όσο και στα φύλλα, μιας και στα φύλλα βλέπουμε σε πάρα πολλά σημεία το πράσινο που έχουν κάνει κατά φύλλα, και στην περίπτωση του τοίχου έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες τόσο στα φωτεινά σημεία του τοίχου όσο και στα σκοτεινά σημεία του τοίχου, μιας και στην περίπτωση του iPhone όπως είδαμε πριν σε κάποια από τα τούβλα φαίνεται να έχουν γίνει το απόλυτο μαύρο, ενώ στη cinema κάμερα έχουν διασωθεί πάρα πολλές πληροφορίες. Πάμε να συνεχίσουμε με τη δεύτερη δοκιμή. Στη δεύτερη δοκιμή για ακόμα μια φορά βλέπουμε το dynamic range να δείχνει τη διαφορά μεταξύ των δύο καμερών. Στο αριστερό μέρος πάλι έχουμε το iPhone, όπου κάποια σημεία του γορμού
έχουν γίνει άσπρα από τη φωτεινότητα και το dynamic range, ενώ στην περίπτωση της cinema camera έχουμε διασώσει πάρα πολλά στοιχεία από τα φωτεινά σημεία του κορμού, βλέπουμε σχεδόν όλες τις λεπτομέρειες που έχει πάνω το δέντρο, οπότε για ακόμα μια φορά η cinema camera κερδίζει λόγω του μεγάλου dynamic range που διαθέτει. Κατά τα άλλα, σαν χρώματα είναι αρκετά όμοια. Φυσικά η cinema camera, το προφίλ που τραβάει βίντεο, είναι πολύ πιο ξέθωρο, καθώς χρειάζεται σε κάθε περίπτωση να το διορθώσεις εσύ στο color grading, και αυτό είναι όλο αυτό που χρειαζόμαστε με τη cinema camera, να έχουμε τη μεγαλύτερη ευελιξία στο color grading. Όμως προσπάθησα να τα φέρω σαν χρώματα όσο το δυνατόν πιο κοντά γίνεται η cinema camera με το iPhone. Πάμε στο τέταρτο και πρώτο τελευταίο πλάνο. Για ακόμη μια φορά βλέπουμε οι διαφορές να είναι στο dynamic range. Τα χρώματα είναι σχεδόν το ίδιο. Στην περίπτωση μόνο του τοίχου έχουμε διαφορά χρώματος, και αυτό είναι επειδή στην περίπτωση του iPhone έχει κάποιο, όπως λέμε, έχει, από την πολύ φωτεινότητα έχει χάσει πληροφορίες από το τοίχο και έχει μετατραπεί σε αυτό το άσπρο. Οπότε φυσικά στον ουρανό βλέπουμε διαφορά, μιας και για το iPhone ο ουρανός είναι άσπρος, ενώ η cinema camera μπόρεσε να διατηρήσει όλα τα στοιχεία από τον ουρανό χωρίς να έχει κάποιο overexposed σημείο. Και φυσικά σαν sharpness όμως δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλες διαφορές, παρόλο που το iPhone γύριζε βίντεο σε 4K ενώ η cinema camera σε 1080p, βλέπουμε για ακόμη μια φορά ότι το bitrate είναι πάρα πολύ σημαντικό, και το υψηλότερο bitrate στην cinema camera δίνει αυτή τη διαφορά που δεν το κάνει να διαφέρει πάρα πολύ από το 4K ενός iPhone. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο σημείο, στο τελευταία δοκιμή. Έχουμε ένα πορτρέτο. Σαν skin tones και τα δύο είναι πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους. Ίσως είναι λίγο πιο έντονα τα χρώματα για το iPhone. Για ακόμη μια φορά το dynamic range στο iPhone δείχνει διαφορά με την cinema camera, παρόλο που και για πρώτη φορά η cinema camera σε αυτές τις δοκιμές έχει κάποια σημεία overexposed. Μιλάω για το αριστερό μέρος του ουρανού, όπου η cinema camera, επειδή σε εκείνη τη σκηνή υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο dynamic range, δεν μπόρεσε να διατηρήσει στοιχεία από το σημείο στο αυτό στον ουρανό. Αυτό φυσικά συμβαίνει και στο iPhone. Οπότε το dynamic range σε αυτές τις περιπτώσεις είναι παρόμοιο. Τα skin tones είναι και αυτά παρόμοια. Κάποιες διαφορές υπάρχουν στα χρώματα της μπλούζας. Στην περίπτωση του η cinema camera είναι λίγο πιο φυσικά, έτσι ακριβώς όπως είναι στην πραγματικότητα. Στο iPhone είναι λίγο πιο ανοιχτό το μπλε. Αυτό μάλλον οφείλεται στο dynamic range και ότι εκείνο το σημείο ήταν αρκετά φωτεινό. Αλλά κατά τα άλλα, σαν ελλείψεις είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Φυσικά, στην περίπτωση cinema camera, επειδή έχει ένα πολύ γρήγορο φακό, βλέπουμε ότι πίσω έχει θολώσει αρκετά περισσότερο από το iPhone το background. Σε κάποια macro shot σίγουρα αυτό θα είναι πιο εμφανές. Και καταλαβαίνουμε ότι ο μεγαλύτερος αισθητήρας σε συνδυασμό με τον πολύ γρήγορο φακό που έχει πάνω στην κάμερα, ένα Panasonic 15 χιλιοστών σε F1.7, δείχνει ότι πραγματικά κάνει διαφορά πάνω στο πώς δείχνει κάθε εικόνα. Μπορεί λοιπόν αυτές οι δύο κάμερες να μην είναι και τόσο συγκρίσιμες. Όμως πάμε να δούμε τι γίνεται αν θέλουμε να προσθέσουμε κάποιο αξεσουάρι σταθεροποίησης. Στο iPhone 7 μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το DJI Osmo Mobile, το οποίο κοστίζει κάπου στα 150 ευρώ και έχω κάνει ένα review για αυτό το προϊόν, οπότε να μπείτε να το δείτε. Και στην περίπτωση της κάμερας δεν μπορούμε να βρούμε φυσικά gimbal σε αυτό το price point, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν άλλο τρόπο σταθεροποίησης, χρησιμοποιώντας ένα rig που κοστίζει και αυτό γύρω στα 170 ευρώ, οπότε είμαστε κοντά και στις δύο περιπτώσεις όσον αφορά την τιμή. Οπότε θα προσθέσουμε στην κάμερα το rig που είδατε στην αρχή να χρησιμοποιώ. Όμως είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το iPhone 7 διαθέτει από μόνο του ένα πάρα πολύ καλό σύστημα σταθεροποίησης, οπότε πάμε να δούμε πρώτα πώς είναι η σταθερότητα και των δύο καμερών σε handheld χρήση. Okay.
Από ό,τι βλέπουμε, το iPhone είναι πολύ πιο σταθερό από μόνο του. Οπότε πάμε τώρα να προσθέσουμε το gimbal και το rig στο iPhone και στην cinema κάμερα αντίστοιχα. Σε αυτή την περίπτωση το iPhone 7 σε συνδυασμό με το DJI Osmo Mobile είναι πολύ πιο σταθερό και έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και η cinema κάμερα σίγουρα είναι πιο σταθερή από τις προηγούμενες συγκρίσεις, αλλά και πάλι δεν είναι τόσο σταθερή όσο είναι το κινητό. Σίγουρα μπορούμε χρησιμοποιώντας μεγαλύτερα gimbal να σταθεροποιήσουμε το ίδιο καλά, ίσως και καλύτερα την κάμερα, αλλά φυσικά αυτό σημαίνει ότι η τιμή του gimbal ανεβαίνει κατακόρυφα. Οπότε, κρατώντας το ίδιο σχεδόν budget στο θέμα της σταθεροποίησης, έχουμε αυτές τις διαφορές. Οπότε, οι επιλογές μας σίγουρα επηρεάζονται από το budget που έχουμε, καθώς και τους ρυθμούς που γυρίζουμε τα βίντεό μας, αφού το να στήσεις το rig για την cinema κάμερα, να σφίξεις όλες τις βίδες και να το φέρεις ακριβώς στα μέτρα σου, είναι πολύ πιο χρονοβόρο από το να βάλεις απλώς το κινητό σου πάνω στον gimbal και να αρχίζεις να γυρίζεις τα βίντεο. Οπότε, είναι και αυτό ένας σημαντικός παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση όμως, να μην ξεχνάμε ότι ο εξοπλισμός παίζει ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι στα βίντεο. Πιο σημαντικά είναι το περιεχόμενο που έχουν τα βίντεο και η δημιουργικότητα, που σε κάθε περίπτωση αυτά τα δύο υπερτερούν από κάθε μικρή κάμερα και κάθε μικρόφωνο σε οποιαδήποτε τιμή. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Twitter, Instagram και Facebook για να ενημερώσετε για κάθε νέο βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, αφήστε στο σχόλιο όσες έχετε ερωτήσεις. Οπότε αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, μέχρι που να είστε όλοι καλά.